Σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλη προκύπτουν από τη συμφωνία του Δήμου Βόλου με την εταιρεία ΜΕΤΚΑ του Ομίλου Μητηλινέου για την αντικατάσταση περισσότερων από 18.000 φωτιστικών σωμάτων στο πολεοδομικό συγκρότημα, στον Άγιο Στέφανο και στι Αλικέ. Η συμφωνία επικυρώθηκε με τη σύμβαση που υπέγραψαν σήμερα ο Δήμαρχο του Βόλου Χιλιά Μπέο και ο εκπρόσωπο του Ομίλου Μητηλινέου. Για τα 12 χρόνια αυτή είναι η σύμβαση. Προβλέπεται αντικατάσταση και συντήρηση. Άρα λοιπόν η υπηρεσία του ηλεκτροφωτισμού θα χρησιμοποιείται πλέον για άλλες δουλειές που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Το κομμάτι αυτό των λαμπτήρων, δεκα, όχι λαμπτήρων, των φωτιστικών ε, των 19.000 σε το πολυδικομικό συγκρότημα είναι αποκλειστική ευθύνη και στο, κομμάτι της συντήρησης και τη της λειτουργίας της εταιρείας αυτής. Και... Σήμερα νομίζω γυρίζει σελίδα η πόλη του Βόλου, ε, κοιτάει μπροστά κοιτάει σε ένα βόλο που καθημερινά δημιουργούμε και προσφέρουμε προς όφελος των πολιτών και της, και της πόλης αυτής που θέλουμε πραγματικά να την κάνουμε ευρωπαϊκή. Είναι μια αρχή ενός μεγάλου έργου, έρχονται κι άλλα με το έργο προπολογισμού άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ, επιτυγχάνεται η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού, η βελτίωση τη ποιότητα φωτισμού, η εξοικονόμηση ενέργεια και πόρων, η μείωση των δαπανών λειτουργία και συντήρηση κατά 54% και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματο του Δήμου με ταυτόχρονη δημιουργία σύρματη πρόσβαση στο ίντερνετ. Ξεκινάμε άμεσα. Ήδη έχουμε κάνει δουλειέ οι οποίες... Κανονικά θα πρέπει να γίνονται με την υπογραφή της σύμβασης αλλά δουλεύοντας έτσι υπονοητικά έχουμε κάνει ήδη κάποιες εργασίε, οπότε πιστεύω τους επόμενους λόγω της εμπιστοσύνης, λόγω της εμπιστοσύνης προφανώς δεν γίνεται πάντα, να ξεκινήσουμε άμεσα έτσι ώστε εντός του χρονοδιαγράμματος εγώ θα είμαι και λίγο πιο θετικός και θα πω και σε λιγότερο χρόνο από τον ένα χρόνο που, που λέει η σύμβαση θα έχουμε ολοκληρώσει την κατασκευή ε, να πούμε ότι σίγουρα τα Χριστούγεννα που θα είναι και η ερωταστική περίοδος θα είναι η φωτισμένη πόλη πλήρως. Εγώ πιστεύω και πιο νωρίς. Το έργο θα κατασκευαστεί από τη ΜΕΤΚΑ, η οποία θα το λειτουργήσει για 12 χρόνια, παράλληλα με τη συντήρηση όλου του συστήματο. Το αντικείμενο τη σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα αφορά στην εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με σώματα νέα τεχνολογία, στη βελτίωση του προγραμματισμού συντήρησή του, στη χρησιμοποίηση συστημάτων προληπτική συντήρηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, στην αξιοποίηση του συστήματο τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργεια για την παρακολούθηση τη ενεργειακή κατανάλωση των υφιστάμενων συστημάτων. Δεν θέλω να πούμε πολλά πράγματα, διότι και ο κ. Δήμαρχο και εμεί πιστεύουμε ότι με τα έργα θα μιλήσουμε. Σε λίγου μήνε θα είμαστε πάλι εδώ, πιστεύω, όλοι μαζί, να κυραζόμαστε στα μάτια, να βγούμε έξω μια βόλτα στην πόλη και να δούμε την πραγματική αλλαγή. Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχο ότι η ασφάλεια, το φω είναι ασφάλεια. Δηλαδή, πέραν των οικονομικών ωφελών, ο δημότης θα βλέπει και θα αισθάνεται μια μεγαλύτερη ασφάλεια σε όλο το Δήμο και όχι μόνο σε κεντρικά σημεία.